Οι 5 υποψήφοι συντηρητικοί που έχουν παραμείνει στην κούσα διαδοχής του Μπόρις Τζόνσον για την ηγεσία του κόμματος και της χώρας διασταυρώνουν τα ξύφη τους σε μια τηλεοπτική μονομαχία εφόλης της ύλης. Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης, η πανδημία και οι επιπτώσεις της στην οικονομία. My economic platform is not based on tax and spend, it's based on growth and competition. Πάντως, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ έλαβε τις περισσότερες ψήφους, 101 στην τελευταία ψηφοφορία, με την πρώην Υπουργό Άμυνας Πένι Μόρντοντ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 83 ψήφους. Στην Ιταλία, η πιθανότητα προσφυγής σε πρόωρες εκλογές φαίνεται να μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο, καθώς το πολιτικό αδιέξοδο βαθαίνει. Ο Μάριο Ντράγκη δεν αλλάζει γνώμη. Είναι αποφασισμένος να πάει στη Βουλή την Τετάρτη όχι για να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά για να επιβεβαιώσει απλά την παραίτησή του. Το Movimento 5 Stelle lo ha fatto per motivi elettorali, ma non otterrà il suo scopo. Non penso che guadagnerà dei voti in questo modo. In questo momento di crisi mondiale non è possibile una situazione del genere. Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού βρίσκονται σε πυρετό διεργασιών. Το κίνημα των 5 αστέρων δεν έχει αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του, ενώ η Φόρτσα Ιταλία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, η Λέγκα και το μικρό κόμμα Ζωντανή Ιταλία του πρώην Πρωθυπουργού Ματέο Ρέντζι θεωρούν απίθανη και άκρως προβληματική πλέον την κυβερνητική συνεργασία με τα 5 αστέρια.